Στη Γαλλία τώρα, όπου υπήρξε μια σχετική αδιαφορία, την οποία οι Γάλλοι ονόμασαν ευρωσκεπτικισμό, και εκεί πιο πολλοί απασχόλησαν στις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις το κοινό και τους αναλυτές οι προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, παρά αυτές καθ' αυτές οι ευρωεκλογές. Ακούμε τη Σοφία Γιαννακάπου το Παρίσι. 39 εκατομμύρια Γάλλοι ψηφοφόροι προσέρχονται στις 12 Ιουνίου στις κάλπες για να εκλέξουν 87 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το σύστημα της αναλογικής αντιπροσώπευσης. Από τις 22 ευρωλίστες που συναγωνίζονται, τουλάχιστον οι 18 δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το φράγμα του 5% που απαιτείται για την εκλογή Ευρωβουλευτού. Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός κατεβαίνει στις εκλογές με κοινό υποψήφιο τον δήμαρχο της Τουλούζης, Ντομινίκ Μποντής. Η συντηρητική ευρωλίστα ζητάει κυρίως την ανανέωση της εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Εντουάρ Μπαλαντούρ, που έχει κλονιστεί τελευταία. Ο κύριος Μποντής, πρώην παρουσιαστής ειδήσεων στη γαλλική τηλεόραση, ανέλαβε να πείσει σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει πράγματι φιλοευρωπαϊκές διαθέσεις. Το ευρωπαϊκό όραμα της συντηρητικής παράταξης στηρίζεται στη σπονδυλική στήλη του γαλλογερμανικού άξονα, τάσεται υπέρ της σταδιακής διεύρυνσης της Ένωσης στις πρώην ανατολικές χώρες, φιλοδοξεί να συμμετάσχει στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα πριν από το 2000 και στηρίζει την ιδέα μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Η λίστα των συντηρητικών αναμένεται να συγκεντρώσει 29% των ψήφων. Κίνδυνο για την κεντροδεξιά παράταξη αποτελεί ο εθνικιστής Φιλίπ Ντεβιλιέ, του οποίου η λίστα αναμένεται να συγκεντρώσει 8% των ψήφων με απλοϊκά συνθήματα κατά του Μάστριχτ. Ο κύριος Ντεβιλιέ θεωρείται για πολλούς η σύγχρονη εκδοχή του ακροδεξιού Ζαν Μαρί Λεπέν και δημιουργεί προβλήματα στη συντηρητική παράταξη. Στην αριστερή αντιπολίτευση της λίστας των σοσιαλιστών ηγείται ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Μισελ Ροκάρ, του οποίου η προεκλογική εκστρατεία ήταν σαφώς ευρωπαϊκή. Ο Μισελ Ροκάρ θέτει στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικοδόμησης το πρόβλημα της ανεργίας, θίγει το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος των ευρωπαϊκών θεσμών, απαιτεί την καλυτέρευση του κοινωνικού φακέλου του Μάστριχτ και τάσεται υπέρ της πολιτικής και νομισματικής ένωσης. Ο Μισελ Ροκάρ προχθές, ευνηδιάζοντας οπαδούς και αντιπάλους, έκανε εκ νέου έκκληση για το μπινγκ μπονγκ της αριστεράς, τη σύγκληση δηλαδή όλων των κέντρο αριστερών δυνάμεων της χώρας για μια δυναμική επάνωδο στην εξουσία. Ο Μισελ Ροκάρ αναμένεται να συγκεντρώσει μόνο 16% των ψήφων, γεγονός που δυναμητίζει την προεδρική του υποψηφιότητα, κυρίως έναντι του Ζακ Ντελόρ, που είναι δημοφιλέστερος. Αντίπαλο δέος των σοσιαλιστών, ο επιχειρηματίας Μπερνάρ Ταπί, με το ριζοσπαστικό κόμμα της αριστεράς, που αναμένεται να κερδίσει 8,5% των ψήφων. Ο φωτογενής Μπερνάρ Ταπί, που καταδιώκεται από τις γαλλικές αρχές για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και φοροδιαφυγή, έχει μεγάλη απήχηση στα λαϊκά στρώματα, παρότι ο ίδιος αποποιείται την ταμπέλα του Μπερλουσκόνη της αριστεράς. Ο ακροδεξιός ηγέτης Ζαν Μαρί Λεπέν, που επωφελείται από το γενικευμένο ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού, πρόκειται να συγκεντρώσει 9% των ψήφων, χάρη σε μια σκληρή αντιευρωπαϊκή εκστρατεία με το σύνθημα «Περιφρουρίστε τη Γαλλία». Το Κομμουνιστικό Κόμμα, με επικεφαλή στο νέο γραμματέα του κόμματος Μπερνάρ Ι, μάχεται επίσης κατά της Ευρώπης του Μάστριχτ και αναμένεται να συγκεντρώσει 8% των ψήφων. Θα συνεχίσουμε και με τις άλλες χώρες και θα συνεχίσουμε για να δούμε τι ακριβώς κρίνονται σε αυτές τις εκλογές. Πριν όμως, ας δούμε τα αποτελέσματα σε αυτές τις χώρες ακριβώς όπου υπάρχει μια κρίσιμη αναμέτρηση. Ας δούμε τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων. Και ο Γιάννης Μαυρής και ο Χριστόφορος Βεναρδάκης θα μας πούν τι ακριβώς κρίνεται και τι ακριβώς θα κρεθεί. Μπορούμε να δούμε τις κάρτες, παρακαλώ. Να αρχίσουμε από την Ισπανία, λοιπόν. Να αρχίσουμε από την Ισπανία, όπου η εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη. Η διακυβέρνηση, καταρχήν να πούμε ότι οι προηγούμενες εκλογές είναι πριν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 1993. Οι σοσιαλιστές που βρίσκονται στη διακυβέρνηση της χώρας, μάλλον τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη κάρτα. Ναι, έχουμε περάσει ήδη στην επόμενη κάρτα. Αν μπορούμε να το κρατήσουμε με ένα stop καρέ αυτό για να πούμε δύο λόγια. Μάλλον να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη για να συζητήσουμε την Ισπανία. Μάλλον χάθηκε ευκαιρία προς το παρόν. Ναι, μπορούμε... Εν πάση περιπτώσει, αν μπορέσουμε, θα ξαναγυρίσουμε. Ναι. Πράγματι, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Φελίπε Γκονσάλες κρίνεται σε αυτές τις εκλογές και κρίνεται και επί τη βάση
κάποιων σκανδάλων ή κάποιων φημών για σκάνδαλα. Ναι, όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν δει το φως. Να το ξαναβλέπουμε πάλι την κάρτα, Γιάννη. Ναι, να επανέλθουμε στα αποτελέσματα της Ισπανίας. Βλέπουμε ότι οι σοσιαλιστές είχαν πάρει 38-39% στις προηγούμενες εκλογές. Η δεξιά με το Λαϊκό Κόμμα έχει ένα 35%. Η Ενωμένη Αριστερά είναι περίπου στο 10%. Οι Καταλάνοι εθνικιστές έχουν σε εθνικό επίπεδο 5%, όμως στην Καταλωνία συγκεντρώνουν το 32%, εκπροσωπούνται και στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης υπάρχουν οι Βάσκοι μετριοπαθείς και οι Βάσκοι εξτρεμιστές, οι οποίοι συγκεντρώνουν μικρά μεν ποσοστά στο σύνολο της Ισπανίας, αλλά σε τοπικό επίπεδο, όπως βλέπουμε στην παρένθεση, συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά. Αυτές είναι οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της Ισπανίας. Το κύριο ζητούμενο είναι η πτώση των σοσιαλιστών σε αυτές τις εκλογές. Οι εκτιμήσεις είναι ότι για πρώτη φορά από την εποχή του Φράνκο η δεξιά προηγείται και αυτό θα σημαίνει σίγουρα πολιτικές ανακατατάξεις στην Ισπανία. Για να πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ιταλία. Ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία, ναι. Για την οποία μιλήσαμε ήδη. Είναι ένα προσωπικό τεστ. Μπορούμε να δούμε τη Μεγάλη Βρετανία, Νάτι. Ένα προσωπικό είναι τεστ για τον Τζον Μέικιον. Εκλογές του Απριλίου του 1992, με τους συντηρητικούς να έχουν ένα σαφές προβάδισμα, εργατικό να ακολουθεί, με τους φιλελεύθερους με ένα μικρό ποσοστό 17,8. Αναμένεται μια πολύ μεγάλη άνοδος του εργατικού κόμματος, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι προβλέπεται μεγάλη αποχή. Οι εκτιμήσεις μίλαγαν για 30% περίπου συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Να πούμε βεβαίως ότι είναι πλειοψηφικό το εκλογικό σύστημα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η δύναμη του συντηρητικού κόμματος θα μειωθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη μείωση των εντρών του Λαϊκού Κόμματος. Θα δούμε, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην δύναμη του Λαϊκού Κόμματος. Τώρα, επειδή είμαστε στην ώρα που κλείνουν οι κάλπες, είναι ακριβώς στη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες. Θα έχουμε μια σύνδεση με ένα εκλογικό κέντρο εδώ κοντά να δούμε πώς έγινε η ψηφοφορία. Είναι ώρα να μιλήσουμε κι εμείς για εκτιμήσεις για το ελληνικό πια αποτέλεσμα. Δώσαμε αρκετή δόση ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων και ευρωπαϊκών προβλέψεων. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αξιόπιστη, κάποια τάση αξιόπιστη για το τι μέλη γενέστε εδώ, στην Ελλάδα? Υπάρχουν και προβλέψεις και εκτιμήσεις αξιόπιστες, τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε στη συνέχεια αφού δούμε το. Να κάνουμε πρώτα, να αναφέρουμε ενδεχομένως μόνο αριθμούς. Περίπου, γιατί αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε με την. Υπάρχει μια πρόβλεψη που η οποία έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από τον τομέα στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία για τη Νέα Δημοκρατία ποσοστό 36,56%, για την Πολιτική Άνοιξη 7,4%, για το Κομμουνιστικό Κόμμα ποσοστό 4,84%, για το συνασπισμό ποσοστό 3,47% και για τα υπόλοιπα κόμματα 4,56%. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων υπολογίζεται σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόβλεψη σε 6,6 μονάδες. Η πρόβλεψη αυτή βασίστηκε σε δημοσκόπηση πανελλαδική που έκανε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο διάστημα 15-25 Μαΐου. Έχει μια σημασία η χρονική περίοδος, διότι δεν καταγράφει τις τάσεις που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Και επίσης να πούμε ότι το στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 2%. Δηλαδή σημαίνει ότι η εκτίμηση που δίδεται μπορεί να πέφτει σε δύο ένα μονάδες, διάστημα. Πάνω, αυτό ισχύει και για τα μικρά κόμματα. Αυτό ισχύει και για τα μικρά κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς είναι και πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις οριακές, ας πούμε, στα οριακά ποσοστά, να είναι μια πρόβλεψη ακριβής. Ναι. Εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες. Γιατί το σύνει πλην 2% στο 3,7% είναι τεράστια απόκληση. Ναι, είναι συνάρτηση και του δείγματος που χρησιμοποιείται και άλλων παραγόντων που δεν μπορούμε να θυμίσουμε και με άλλους παραμέτρους όπως η ηλικία, το φύλλο, τα προβλήματα και κάποια άλλα στάνταρ τα οποία εφόσον έχουμε χρόνο θα τα πούμε. Κρατία 9, η Πολιτική Άνοιξη 2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 1, ο Συνασπισμός 1 και περισσεύει μία έδρα 25η, την οποία φαίνεται ότι τη διεκδικούν όλα τα κόμματα με σχεδόν ίσες πιθανότητες με μια μικρό, πολύ μικρό προβάδισμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ήθελα εδώ να καλησπερίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας βλέπουν από τον Αντένα Κύπρου. Καθώς πριν από λίγα λεπτά συνδεθήκαμε με τον Αντένα Κύπρου, να καλησπερίσω τον Παύλο Παύλο, ο οποίος βρίσκεται στο ρεδιό. Ενδεχομένως και αυτό το 85 να είναι λίγο χαμηλότερο. Υπάρχει μια μικρή ανταλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για πολύ πολύ μικρά ποσοστά. Τα ποσοστά που βλέπουμε από τις δύο μεριές είναι επί των ψηφοφόρων του κάθε κόμματος. Δηλαδή, οι 100 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993 πώς συμπεριφέρθηκαν σήμερα.
και βλέπουμε διαρροή προς τους διάφορους, όπου εδώ έχουμε και τη Διάνα μαζί, ελαφρώς μεγαλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία, 6%, 3% από το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά αυτή εξηγείται από την παρουσία της Διάνα που τροφοδοτήθηκε από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Διαρροές και από τα δύο κόμματα προς την πολιτική άνοιξη, μεγαλύτερες από τη Νέα Δημοκρατία, ελαφρώς μικρότερες από το ΠΑΣΟΚ. Διαρροές προς το συνασπισμό, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Και κάποιες μικρότερες διαρροές από το ΠΑΣΟΚ προς το ΚΚΕ. Αυτή είναι περίπου η εικόνα των μετατοπίσεων. Και μπορούμε να δούμε επίσης, και την επόμενη κάρτα αν είναι έτοιμη, για το... θα τη δούμε σε λίγο, πώς ψήφισαν οι αποφασισμένοι, ναι, και αναποφασισμένοι. Εγώ θα ήθελα να ξαναδούμε αν γίνεται άλλη μια φορά την πρώτη κάρτα πριν πάμε στην συζήτησή μας. Δηλαδή να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ 38,5 έως 40,5. Μπορεί δηλαδή να ξεπεράσει και το 40%, πάντως δεν φαίνεται με τίποτα να μπορεί να ξεπεράσει το 41%. Το πιθανότερο είναι να κυμανθεί στο 40% και ελαφρώς χαμηλότερα. Μπορούμε δηλαδή, αν θέλαμε να δώσουμε ένα νούμερο αυτή τη στιγμή, θα παίρναμε το μέσον της εκτίμησης. Θα μπορούσαμε να πούμε 39,5, 35, 7,5, 5,5, περίπου 5,5, 5,3, 2,5 και όλα τα υπόλοιπα στους διάφορους. Προτιμώ να είμαι πιο συγκρατημένος και να δώσουμε αυτό το άνοιγμα που νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για την πρώτη εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή θα διορθωθεί στη συνέχεια και νομίζω ότι δίνει τη βασική τάση την οποία κατέγραψε η δημοσκόπηση. Να ρωτήσω κάτι. Πάντα υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει και λάθος. Να ρωτήσω αν το περιθώριο λάθους είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο στα μικρά ή στα μεγάλα κόμματα. Το περιθώριο λάθους, ας πούμε, η ψαλίδα την αφήσαμε 1% συν πλήν στα μεγάλα κόμματα. Σε ορισμένα κόμματα που είναι ευκολότερα προβλέψιμα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, τη μειώσαμε στη μισή μονάδα. Σε ορισμένα κόμματα που έχουν σημαντικότερη άνοδο, όπως η Άνοιξη και ο Συνασπισμός, την αφήσαμε στη μία μισή μονάδα. Ακριβώς επειδή εκεί είναι που έχουμε τις εισρωές ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και το παραμικρό λάθος να κάνεις το ποια είναι η εισρωή από το ΠΑΣΟΚ στο συνασπισμό έχει επιπτώσεις. Ενώ στη Διανά αντίθετα... Το δικό του, μάλλον όχι. Προς το παρόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι ψηφοφόροι του Μπόση όλο και πιο συχνά μεταστρέφονται προς το κόμμα του Πρωθυπουργού, του οποίου η δημοτικότητα παραμένει στα ύψη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη νεοφασιστική εθνική συμμαχία του Τζανφράνκο Φίνι, παρόλες τις ανησυχίες που προκάλεσε στην Ευρώπη η υπουργοποίησή της. Οι Ιταλοί, προπαντός οι κεντρώοι, δεν πιστεύουν στον φασιστικό κίνδυνο. Έτσι, η άκρα δεξιά μάλλον θα ενισχύσει και θα επαυξήσει εκείνο το 14% που εισέπραξε το Μάρτιο. Το ίδιο θα συμβεί και με το Forza Italia, το μόνο κόμμα που κάνει προεκλογική προπαγάνδα. Μέχρι τώρα το κόμμα του Μπερλουσκόνη ξόδεψε σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές προπαντός σε τηλεοπτικά σποτ. Σας αφήνω να μαντέψετε σε ποια κανάλια μεταδόθηκαν. Τόσο που η αριστερά, η οποία αρνήθηκε να διαφημιστεί στα κανάλια του Πρωθυπουργού, σχολιάζει χλεβαστικά πως τα υπέρογκα αυτά ποσά πέρασαν από τη μία τσέπη στην άλλη του Μπερλουσκόνη. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία που εκτοξεύτηκε εναντίον του επιχειρηματία Πρωθυπουργού, πως τέθηκε επικεφαλής των ψηφοδελτίων του Forza Italia και στις 5 εκλογικές περιφέρειες της Ιταλίας. Όσες ψήφους όμως και αν πάρει ο Μπερλουσκόνη, δεν θα πατήσει ποτέ στο Στρασβούργο. Ο κανονισμός της Ευρωβουλής απαγορεύει σε κάποιον να είναι και ευρωβουλευτής και πρωθυπουργός. Κακά μαντάτα για το κέντρο. Η αιμορραγία προς τους δύο πόλους συνεχίζεται και στις δύο πολιτικές δυνάμεις, το σύμφωνο του Μάριο Σένι και το Λαϊκό Κόμμα, ακόμη χωρίς ηγέτη. Στην αριστερά, μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς, το Ακύλο Κέτο, και η Κομμουνιστική Επανίδρυση του Φάουστο Μπερτινότη μπορούν να ελπίζουν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους. Όλοι οι μικρότεροι, οι πράσινοι οικολόγοι, οι σοσιαλιστές του Ντελτούρκο, κινδυνεύουν να μειώσουν δραστικά την ομάδα τους στο Στρασβούργο. Καλά όλα αυτά, αλλά τι σχέση έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Λίγοι. Μέχρι τώρα η ομάδα με τους 81 Ιταλούς Ευρωβουλευτές, που στη Νέα Βουλή θα γίνουν 87, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα στο Στρασβούργο. Η συνθήκη του Μάστριχτ ψηφίστηκε πανηγυρικά, με τη μόνη αντίθετη ψήφο των Κομμουνιστών και της Λέγκας. Τώρα όμως η νέα κυβέρνηση απειλεί να υιοθετήσει μια θατσερική στάση μέσα στην κοινότητα και φαίνεται έτοιμη να αντιστρέψει τις παραδοσιακές συμμαχίες στα Βαλκάνια, δημιουργώντας εντάσεις με τη Σλοβενία και την Κροατία. Άρα, μια γερή φιλοκυβερνητική ιταλική ομάδα στην Ευρωβουλή σίγουρα θα μετριάσει τις εντάσεις. Οι Ιταλοί λοιπόν μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά το στοίχημα αυτών των ευρωεκλογών είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά θα μπει σε δοκιμασία η μέχρι τώρα ρητορική προσχώρησή τους στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Αυτά από την Ιταλία και νομίζω ότι τα αποτελέσματα που έχουμε για την Ιταλία είναι τα πιο πρόσφατα, η πιο πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση που έγινε ποτέ. Βεβαίως. Μπορούμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα τα πρόσφατα της Ιταλίας για να σχολιάσουμε λίγο την κατάσταση εκεί. Φόρτσα Ιταλία 21%. Κομμουνιστική επανίδρυση, τα βλέπουμε βέβαια από εξαριστερών εδώ στην κάρτα. Κομμουνιστική επανίδρυση 6%. Δημοκρατικό κόμμα της αριστεράς 20,4%. Το πρώην Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 11,1%. Η Κεντρώη 4,6%, η Λέγκα του Βορρά 8,4%, Φόρτσα Ιτάλια και Εθνική Συμμαχία τα 21 και 13,5%. Αντίστοιχα, τα τρία τελευταία κόμματα είναι τα κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό και τα οποία αναμένεται συνολικά να ενισχυθούν, κυρίως βέβαια η Φόρτσα Ιτάλια και η Εθνική Συμμαχία. Το μεγάλο ερωτηματικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βεβαίως πού θα ενταχθούν οι ευρωβουλευτές του Μπερλουσκόνη και από αυτό βεβαίως θα κριθεί κατά πόσον θα ενισχυθεί ή όχι η δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί ως γνωστόν οι Χριστιανοδημοκράτες συμμετείχαν στην. Και ένα ακόμη πρόβλημα, πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι για το αν θα γίνουν αποδεκτοί τυχόν, αν θα γίνουν αποδεκτές τυχόν υποψηφιότητες νεοφασιστών ή θεωρουμένων ως νεοφασιστών για θέσεις κοινοτικών επιτρόπων. Και εκεί θα είναι. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τις πολιτικές ισορροπίες του Ευρωκοινοβούλου. Αλλά κάτι... αυτό ακριβώς θέτει και ένα γενικότερο θέμα για την άκρα δεξιά στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ίσως η Ιταλία είναι το καλύτερο παράδειγμα για την ενίσχυση της άκρας δεξιάς, γιατί φυσικά δεν πρόκειται μόνο για την Ιταλία, αλλά για τις περισσότερες χώρες μέλη υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται ενισχύονται και αυτή η ενίσχυση θα φανεί και στις εκλογές αυτές. Αυτά με την Ιταλία, ας δούμε τώρα τι γίνεται στην Ισπανία. Το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας, όπως είπαμε ήδη τα αποτελέσματα των προηγουμένων αναμετρήσεων και τι ακριβώς κρίνεται στις σημερινές εκλογές. Ακούμε τον Βασίλη Μπίτση. Τον χαρακτήρα δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση του Φελίπε Γκονζάλες έχει η διπλή εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία. Ευρωεκλογές αλλά και τοπικές εκλογές στην Ανδαλουσία, προπύργιο των σοσιαλιστών. Στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας των δύο μεγάλων κομμάτων, του σοσιαλιστικού και του λαϊκού, όχι βέβαια ευρωπαϊκά θέματα. The two main parties of Spain, the Popular Party and the Socialist Party, have put the question in domestic questions. President González is facing his major crisis in the 10 last years. First of all, because of the mass unemployment here in Spain, also because these scandals. Οι οικονομικές ατασταλίες του επί 8 χρόνια διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και του αρχηγού της πολιτοφυλακής έχουν προκαλέσει παραιτήσεις υπουργών και έχουν κλονίσει την κοινή γνώμη της χώρας. Ο Χωσέ Μαρία Σνάρ, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, μιλάει για βότο de Castillo, ψήφο δηλαδή τιμωρίας των σοσιαλιστών. If, for instance, the government is defeated in a very clear way, in my view, will be impossible for the government to continue as if nothing had happened, because it will be clearly seen by public opinion that the mood of Spanish people have changed very deeply. La cuarta parte. Καταγραφή των δυναμεών του θέλει να κάνει ο Φελίπε Γκονζάλες με τις ευρωεκλογές. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εδώ στη Μαδρίτη δίνουν το προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα του Χωσέ Μαρία Ασνάρ. Μετά από 12 χρόνια στην εξουσία, οι σοσιαλιστές, κάτω από το βάρος των οικονομικών σκανδάλων, παρουσιάζουν μεγάλη πτώση. Και αν το Λαϊκό Κόμμα κερδίσει με σημαντική διαφορά, τότε ο Ασνάρ θα πιέσει τον Γκονζάλες να παραιτηθεί και έτσι η χώρα θα πάει πρόωρα σε εκλογές. Όμως οι σοσιαλιστές αισιοδοξούν και πιστεύουν για μια ακόμη φορά στην χαρισματική προσωπικότητα του αρχηγού τους. Ο Φελίπε Γκονζάλες είναι μια persona europeísta con mucho prestigio y que va a seguir siendo presidente de España. Η αντιπαράθεση δεν έχει μεγάλη σχέση με την Ευρώπη, καθώς τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν πολλές διαφορές στην πολιτική τους. Οι Ισπανοί είναι υπέρ της Ευρώπης, αφού η ένταξή τους αυτή το 1986 σήμανε πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη. Πού θα δοθεί λοιπόν η εκλογική μάχη? There is a great deal of people that belong to something that can be called the center. And it is there where the political battle is fought. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα προσπάθησε να στρέψει την προσοχή του κόσμου προς την Ευρώπη, προβάλλοντας τις φιλοευρωπαϊκές θέσεις του Φελίπε Γκονζάλες. Ταυτόχρονα, οι σοσιαλιστές επικρίνουν το συντηρητικό όραμα του Λαϊκού Κόμματος, υποστηρίζοντας πως για τη δεξιά η Ευρώπη δεν αποτελεί προτεραιότητα. Υπάρχουν partidos que están intentando, grupos políticos que están intentando que los únicos temas que se discutan sean temas domésticos españoles.
pero el Partido Socialista estamos planteando al pueblo español la importancia que tiene la Unión Europea y que los problemas del paro, los problemas de las mujeres, los problemas de las personas mayores son los mismos que tenemos en España que tienen el resto de los países de la Unión Europea. Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα ενέκρινε πάντα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Οι μόνες επιφυλάξεις προέρχονται από την αριστερά, η οποία είχε ζητήσει δημοψήφισμα για το Μάστρι. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διαφημιστικό άλοθη της κυβέρνησης. It's evident that in a moment of economic crisis like this one, I repeat, people are much more concerned by their personal plight than by the idea of a unified Europe. In Spain, almost 4 million people are unemployed. That's to say 25% of the active population. Maybe every 1,000 Spaniards lose their job every day. Στο νέο Ευρωκοινοβούλιο η Ισπανία θα διαθέτει 64 βουλευτές. Επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος είναι ο γνωστός μας πρώην κοινοτικός επίτροπος Άμπελ Ματούτες. Του ψηφοδελτίου των Σοσιαλιστών ηγείται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Φερνάντο Μωράν και της Ενωμένης Αριστεράς ένας ακόμη σοσιαλιστής, ο Αλόνσο Πουέρτα. Από τα μικρότερα κόμματα που συμμετέχουν, σημαντικότερο είναι η Ένωση Κεντρών. Ο Φελίπε Γκονζάλες αγωνιά σήμερα περισσότερο για τις εκλογές στην Ανδαλουσία που αποτελεί για χρόνια φέοδο των Σοσιαλιστών παρά για τις ευρωεκλογές. Αν χάσει σήμερα την πλειοψηφία που έχει στο τοπικό κοινοβούλιο της Σεβίλης, τότε θεωρείται σίγουρο στη Μαδρίτη ότι θα ζητήσει ο ίδιος από τη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης. 6 για την πολιτική άνοιξη, 3 για το Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελλάδας και 5,8 για τον συνασπισμό. Yeah. Αναφέρομαι στο μέσο όρο των τμήματων της ενορίας ακριβώς επειδή λόγω των ετεροδημοτών έχει αλλάξει η σύνθεση των εκλογικών τμήματων. Και πρέπει να το επισημαίνουμε αυτό, ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα, τα συγκριτικά στοιχεία δεν είναι πολύ εύκολα. Να περνάμε αμέσως και στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ πολύ. 21ο εκλογικό τμήμα Υγείας Εκατερίνης Πλάκας, 25 Πασόκ, 47 Νέα Δημοκρατία, 10 Πολιτική Άνοιξη, 5 ΚΚΕ, 8 Συνασπισμός, 5 υπόλοιπα κόμματα. Δεν χρειάζεται διαφορά. Να επανέλθουμε στο επόμενο εκλογικό τμήμα. Όπου κατά κανόνα υπάρχει και αντίστοιχη σύμπνοια και στο εσωτερικό της χώρας μας. Για την Κύπρο. Με σειρά ψηφισμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κύπρου πρόκληση για τη διεθνή νομιμότητα. Συνδέει μάλιστα την αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής καθώς και με τον πραγματικό εκδημοκρατισμό της γειτονικής χώρας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκει η πρόταση για την αποστολή κοινοτικού παρατηρητή στις συνομιλίες της Νέας Υόρκης. Πρόταση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών και όρισε παρατηρητή τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Μεσογειακών Υποθέσεων της Επιτροπής, τον κύριο Αμπού. Γεγονός που αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά από την Αθήνα, ενώ προκάλεσε τις αναμενόμενες, άλλωστε, αρνητικές αντιδράσεις της Άγκυρας. Το Σεπτέμβριο του 1993, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδίκασε έντονα με κοινό ψήφισμα 5 πολιτικών ομάδων τη βεβήλωση του χριστιανικού νεκροταφείου στην Κωνσταντινούπολη. Και τον Φεβρουάριο του 1994 κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να ανακαλέσει όλα τα νομοθετικά, δικαστικά ή άλλα μέτρα δέσμευσης των περιουσιών των πολιτών ελληνικής καταγωγής. Η αυθαίρετη ενέργεια της αλβανικής κυβέρνησης να αποκλείσει από τις βουλευτικές εκλογές το κόμμα της ελληνικής μειονότητας Ομόνια προκάλεσε την ομόθυμη αντίδραση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το Φεβρουάριο του 1992 κοινό ψήφισμα 5 πολιτικών ομάδων. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η ελληνική μειονότητα είναι αναγνωρισμένη επισήμως από διεθνείς συνθήκες και επισημαίνεται στην κυβέρνηση των τυράννων ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Χάρτας των Παρισίων και τις αποφάσεις της ΔΑΣΕ. Ενδεικτικές των αντιφάσεων, των εύθραυστων ισορροπιών αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι απόψεις που διατυπώνονται στα ψηφίσματα για τη Ιουγκοσλαβία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θέματα στα οποία η ελληνική εξωτερική πολιτική διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιφάσεις που προαναφέραμε αποτυπώνονται και στο τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιος 1994, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετούσε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ελληνικά αντίμετρα εις βάρος των Σκοπίων.
Με το ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο καλεί την ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της για τον εμπορικό αποκλεισμό της Φιρόμ, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ελληνικές ευαισθησίες, ζητεί την αφαίρεση του ήλιου της Βεργίνας από τη σημαία και την τροποποίηση των επίμαχων άρθρων του συντάγματος του γειτονικού κράτους, διότι, όπως αναφέρει, τα μέτρα αυτά θα συνέβαλαν στη βελτίωση του κλίματος και στην εξεύρεση λύσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τα λόμπις, οι ομάδες πίεσης, λειτουργούν με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα, οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, με απόψεις που τουλάχιστον σε θέματα της εξωτερικής πολιτικής συγκλίνουν, έχουν ευρύ πεδίο δράσης. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι συντονισμένες ως τώρα προσπάθειες των Ελλήνων Ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων. Να πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Ζάπιο, όπου βρίσκεται ο Απόστολος Αποστολόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, για τις πρώτες εκτιμήσεις και την πρώτη συζήτηση για τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Ακριβώς, Κώστα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από το Ζάπιο, από το στούντιο της Ατένα στο Ζάπιο. Θα παρακολουθήσουμε τη ροή των αποτελεσμάτων αλλά και τις εκτιμήσεις για αυτά τα αποτελέσματα. Εκτιμήσεις αποτελέσματα που όλοι περιμένουμε με κάποια αγωνία. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του Ζαπίου ο κύριος Παπουτσής από το Πασόκ. Καλησπέρα σας. Η κυρία Κουτσίκου. Καλησπέρα σας, κυρία Κουτσίκου. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Κούρκουλας από την Πολιτική Άνοιξη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι ο κύριος Κωστόπουλος από το ΚΚΕ και ο κύριος Χατζησοκράτης από τον Συνασπισμό. Έχουμε πράγματι, κυρίες και κύριοι, κάποιες πρώτες ενδείξεις για αποτελέσματα. Θα ήθελα τα σχόλιά σας πάνω σε αυτές τις πρώτες οπωσδήποτε ενδείξεις. Κύριε Παπουτσή, να αρχίσουμε από σας. Όπως φαίνεται, κυρία Αποστολόπουλε, από τις πρώτες ενδείξεις, οι οποίες βεβαίως δεν είναι και πολύ διαφορετικές από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, εκείνο που μπορεί να πει κανείς καθαρά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με μια διαφορά μεγάλη από το δεύτερο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Για να σας πω την εκτίμησή μου, το ΠΑΣΟΚ θα βγάλει 11 ευρωβουλευτές και πιστεύω ότι θα δώσουμε την δυνατότητα με το ψηφοδέλτιο αυτό και με τη σύνθεση την οποία έχει το ψηφοδέλτιό μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε ουσιαστικά στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχουμε μια εκπροσώπηση των συμφερόντων του λαού και των εθνικών μας θεμάτων, έτσι όπως ακριβώς ο λαός το θέλει. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη και από τους ακροατές και από εσάς αλλά και από τη Ρούρα την Καβουριάνη, η οποία είναι μαζί μας και ξέχασα προηγουμένως να την παρουσιάσω. Σου ζητώ συγγνώμη, Ρούλα. Και δεύτερον, κύριε Παπουτσή, βεβαίως μιλήσατε για διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Μιλάμε φυσικά πάντα με τις πρώτες ενδείξεις και εκτιμήσεις που υπάρχουν. Όμως θα ήθελα να μου μιλούσατε και για μια άλλη πλευρά, για το γεγονός δηλαδή ότι σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ από ένα 47 περίπου τις 100 που είχε στις εθνικές εκλογές χάνει γύρω στις 5 με 6 μονάδες, ίσως και κάτι παραπάνω, εάν υπολογίσουμε το ελάχιστο που αυτές οι ενδείξεις δείχνουν να παίρνει. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Μίλησα, κυρία Αποστολόπουλε, προηγουμένως για τους ευρωβουλευτές και για τον αριθμό των ευρωβουλευτών που θα μας δώσει την δυνατότητα να συμμετάσχουμε ουσιαστικά σε 11 επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όντως. Και δεν το έκανα τυχαία. Το έκανα γιατί ήθελα να δείξω ευθύς εξ αρχής ότι αυτές οι εκλογές δεν έγιναν για την ανάδειξη της κυβέρνησης. Φυσικά. Έγιναν για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά. Και βεβαίως. Μου στείλαν όμως και το αποτέλεσμα της Ισπανίας που ανακοινώνεται την ίδια ώρα. Εάν είναι έτοιμο, μπορούμε να το δούμε. Αλλιώς να περιμένουμε λίγο ακόμη, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι έτοιμη η κάρτα. Μέχρι να δούμε την κάρτα της Ισπανίας, κύριε Λικουρέζο, να ζητήσω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για την πρόβλεψη του ελληνικού αποτελέσματος. Να ρωτήσω δηλαδή αν περιμένατε εσείς αυτήν την μεγάλη διαρροή ψηφοφόρων από τα δύο μεγάλα κόμματα και πώς βλέπετε την μοιρασιά που γίνεται στα μικρότερα κόμματα. Κοιτάξτε, δεν με εκπλήσει εμένα αυτός ο πίνακας, εάν πράγματι ανταποκρίνεται και ανταποκριθεί σε λίγες ώρες. Περίπου αυτά περίμενα κι εγώ, ίσως έχοντας παρασυρθεί από τις διάφορες δημοσκοπήσεις που μας κατέκλυσαν τις τελευταίες μέρες. Οι απώλειές τους είναι μεγαλύτερες αλλά από ό,τι λίγο, έδειχναν οι λίγο, δημοσκοπήσεις. Λίγο, λίγο. Η μεγαλύτερη πτώση της Δημοκρατίας, η άνοδος της Άνοιξης
μοιάζει να ανταποκρίνεται προς προβλέψεις. Είναι περίπου δύο μονάδες στα δύο μεγάλα κόμματα. Δύο καθένα ναι, χωριστά. Ήταν... Οι Καταλανοί φυσικά παραμένουν σταθεροί. Πρόκειται πάντως για την πρώτη αντιστροφή μεταξύ σοσιαλιστών και λαϊκού κόμματος που παρατηρείται στην Ισπανία. Να παρατηρήσουμε τη σχολική και την άνοδο της ΕΕ. Εξαιρετικά σημαντική άνοδο της ΕΕ. Από το 9,5 στο 15. Όπου της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος τώρα, αν θυμάμαι τους αριθμούς, 9 ευρωβουλευτές, ενώ περίμενε στην καλύτερη των περιπτώσεων 7. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λικουρέζο, να ολοκληρώσετε την εκδήλωσή σας. Θέλω να συμπληρώσω τα εξής σκέψεις. Αν λοιπόν τα πράγματα γίνανε έτσι, συνεπώς εδώ εμείς οι περισσότεροι νομίζω, ξέρω και εγώ, πάνω σε ένα με νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, πιστεύω, εψήφισε πάλι με εθνικά κριτήρια, με πολιτικά κριτήρια. Και επειδή ακριβώς σε αυτές τις εκλογές δεν διακινδύνευε η διακυβέρνηση, δεν εκρίνεται ποιο θα έρθει στην εξουσία. Γι' αυτό υπήρξε αυτή, αν θέλετε, η ηρεμία, είναι οι πρωτεύουσες, αρχίζοντας από τις Βρυξέλλες, από το χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ήδη τον Κώστα Ντουγκέ και καλησπέρα Κώστα από Αθήνα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή εκεί τώρα? Βλέπω δεν έχει μεγάλη προσέλευση. Όλοι βρίσκονται σε ανησυχία, ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, διότι περιμένουν τα πρώτα αποτελέσματα, τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα, για να ξέρουν ποια εικόνα αύριο θα έχει το ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, αν θα είναι περισσότερο σοσιαλιστικό, ή οι χριστιανοδημοκράτες θα διατηρήσουν τη δύναμή τους, ή τα μικρά κόμματα θα αυξήσουν τη δική τους. Πάντως, το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο ήρθε δεν αφορά τις ευρωεκλογές, αλλά αυτό που μας μοιράστηκε είναι το δημοψήφισμα στην Αυστρία για την ένταξη αυτής της χώρας στην κοινότητα. Και βεβαίως αυτό το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του, το 66,5% υπέρ της ένταξης, έγινε δεκτό με πολύ μεγάλη ικανοποίηση εδώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνο που φαντάζομαι ότι θα έγινε δεκτό με μικρότερη ικανοποίηση είναι το μικρό ποσοστό συμμετοχής. Ακριβώς. Εδώ είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι στις 8 χώρες της κοινότητας και κυρίως στις βόρειες χώρες της Ευρώπης που η ψηφοφορία για τις ευρωεκλογές δεν ήταν υποχρεωτική, το ποσοστό της αποχής ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αν σκεφτούμε ότι στην Ολλανδία μάλλον υπολογίζουν ότι ψήφισε μόνο το 32%. Αυτό το ποσοστό αποχής ερμηνεύεται από τους πολιτικούς αναλυτές ότι είναι είτε μια διαφορία προς το κοινοτικό γίγνεσθε ή από την άλλη πλευρά είναι μια ψήφος για να δείξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την κάποια δυσφορία τους από τις κοινοτικές πολιτικές που λίγο τους έχουν επιβαρύνει την τσέπη τους, δηλαδή κυρίως η οικονομική πολιτική, η πολιτική της λιτότητας. Υπάρχει και μια τρίτη εκτίμηση. Η τρίτη εκτίμηση είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Ευρωπαίος πολίτης έμεινε ανενημέρωτος όσο αφορά τη δράση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και γενικότερα τη δράση της κοινότητας σε θέματα που τον αφορά. Γεγονός είναι πάντως ότι ο μέσος όρος της αποχής στις 8 αυτές χώρες θα φτάσει το 50%, δηλαδή ο ένας στους δύο Ευρωπαίους πήγαν να ψηφίσουν. Μήπως έχουμε κάποια ένδειξη για το πότε θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια γνώμη για τη νέα σύνθεση, για τη νέα ισορροπία μεταξύ των ομάδων? Πιστεύω κατά τη ώρα Ελλάδος 10:30-11 θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα. Αλλά βεβαίως όλες οι εκτιμήσεις φέρνουν ότι η σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αυξήσει τη δύναμή της. Οι χριστιανοδημοκράτες ίσως υποστούν μια μείωση. Πάντως παραμένει πολύ μεγάλο ερωτηματικό, διότι σε ορισμένες χώρες δεν ξέρουμε τι συμμαχίες θα γίνουν και τα μικρότερα κόμματα ή παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, πού θα πάει ο κυβερνητικός συνασπισμός, σε ποια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθεί. Διότι μην ξεχνάμε ότι στον κυβερνητικό συνασπισμό του Πρωθυπουργού Μπερλουσκόνη είναι και η ακροδεξή. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες, λένε σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε τους ακροδεξιούς στους κόλπους μας. Άρα αυτοί πού θα ενταχθούν? Θα πάνε με το Λεπέν ή θα δημιουργήσουν κάποια άλλη ομάδα? Αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία θα αρχίσουν να λύνονται. Όχι σήμερα, αλλά αύριο και μεθαύριο, όταν τα κόμματα διαπιστώσουν πόσους εκπροσώπους θα στείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες συμμαχίες πρέπει να κάνουν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και εκεί θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να μιλήσουμε και όταν η κατάσταση θα είναι λιγάκι πιο διαμορφωμένη. Ναι, ελπίζω να έχουμε και πρώτα πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εν αναμονή λοιπόν της νέας μας σύνδεσης, για από Αγία Παρασκευή. Θα επιστρέψουμε στο Ζάπιο, θα ζητήσουμε συγγνώμη και από τους δύο συναδέλφους αλλά και κυρίως από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους για τον άκομψο τρόπο με τον οποίο διακόψαμε τη συζήτηση. Αν όμως μ' ακούνε οι δύο συνάδελφοι, παρακαλώ, στην πρώτη ειδοποίηση, αν είναι δυνατόν, για να μην είναι τόσο άκομψος ο τρόπος, ας διακόπτουν και θα ξαναπόμαστε, γιατί έχουμε μια τεράστια ροή από συνθέσεις με την Ευρώπη που δεν μπορούν επουδενή να περιμένουν. Θα ήταν επίσης άκομψο, Κώστα, να διακόψω τον κύριο Παπουτσί ενώ μιλούσε. Και να διευκρινίσω άλλωστε στους τηλεθεατές της ΕΡΤ ότι αν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ στην αρχή με τον κύριο Παπουτσί, μην απευθύνοντας ερωτήσεις στους άλλους προσκεκλημένους, ήταν για το μόνο λόγο ότι ο κύριος Παπουτσής σε πολύ λίγα λεπτά θα πρέπει να φύγει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων από το στούντιο της ΕΡΤ εδώ στο Ζάπιο. Και κατά συνέπεια θέλαμε να ακούσουμε πιο ολοκληρωμένα τις απόψεις του. Πραγματικά, κύριε Παπουτσί, και πάλι συγγνώμη για τον τρόπο που σας διακόψαμε. Ολοκληρώστε, αν θέλετε. Βλέπω την ώρα που μας είπατε ότι πρέπει να φύγετε. Ολοκληρώστε λοιπόν την εκτίμηση. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Φιντανίδη. Είδαμε και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αντώνη, έχεις και πάλι το λόγο. Είναι αυτή η βραδιά των εκλογών όπου τα αποτελέσματα προηγούνται. Είναι κατανοητό απόλυτα αυτό. Φαντάζομαι να μας συγχωρούν και οι καλεσμένοι μας. Προβλέψεις που ακούσαμε πριν από λίγο. Ναι, θα ήθελα περισσότερο να πω, να επισημάνω πόσο καλά διεξήχθησαν οι εκλογές αυτές, που δείχνει μια ωριμότητα του ελληνικού λαού κατά την άποψή μου. Και έχει μεγάλη σημασία να επισημάνω επίσης ότι δεν υπήρξαν υπηρεσιακοί υπουργοί όπως θέλησαν να υπάρξουν, και να πω ότι αυτές είναι προβλέψεις για τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα. Θα τόνιζα το εξής, ότι το Πασόκ αναφισβήτατα από όλους και τις προβλέψεις μέχρι την τελευταία στιγμή είναι το πρώτο κόμμα. Το δείχνει μια εμπιστοσύνη του λαού στην κυβέρνησή του, στο κυβερνό κόμμα. Σε σχέση και με το 1993, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Πολιτική Άνοιξη. Και όση ώρα εμείς βλέπουμε διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, θα ήθελα πάρα πολύ γρήγορα, μα κυριολεκτό στο μισό λεπτό, να μας πει η κυρία Πετραλιά, την οποία την βλέπω στο γραφείο τύπου, μάλλον στο στούντιο που έχει ο Αντένα στην Ριγίλης, εάν έχουμε με βάση την εκτίμηση που δίνει η ΑΛΚΟ για τα τελικά αποτελέσματα μια πρώτη αντίδραση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρία Πετραλιά. Κυρία Πετραλιά, σας ακούω. Ναι, κύριε Κουίκ, σας ακούω. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε τώρα είναι πρόωρο, διότι βλέπω εδώ τις προβλέψεις της ΑΛΚΟ. Υπάρχουν κι άλλες προβλέψεις, ακούγονται διάφορα ποσοστά για βάση και για οροφή, και θεωρώ ότι οτιδήποτε είναι αυτή τη στιγμή πρόωρο. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογές έκανε ένα προεκλογικό αγώνα σύγχρονο, μια νέα ποιότητα σε όλο τον προεκλογικό αγώνα, και αταλάντευτα προχώρησε στις θέσεις της και τις απόψεις της χωρίς να κάνει μεγάλη διαφήμιση, χωρίς αφισολή. Επίσης και από τα γκάλα, από την εκτίμηση μάλλον που έδειξε η ΑΛΚΟ και ο Αντένα, αλλά και από τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα που παίρνουν από τις δημαρχικές επιτροπές, λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προσεγγίσει το 42% και εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι κάτω από το 41,5%. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι θα είναι τουλάχιστον 5 μονάδες και υπολογίζουν την πολιτική άνοιξη να φτάσει στο 7,5%. Στην πολιτική άνοιξη, Αντώνη Φουρλή, είναι ευχαριστημένη με αυτό το ποσοστό? Ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Θα έλεγα σε πρώτη φάση ότι δεν είναι ούτε ιδιαίτερα ευχαριστημένη ούτε ιδιαίτερα δυσαρεστημένη. Μας ρωτούν συνεχώς με αγωνία αυτό που φαίνεται πλέον είναι φανερό. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά, συγκεκριμένες πληροφορίες, σε ό,τι αφορά πάντως την έρευνα, τα ποσοστά που παρουσιάσαμε, την πρόβλεψη, λένε ότι η πολιτική άνοιξη είναι βέβαιη, το πώς δεν το γνωρίζω βέβαια, ότι θα είναι άνω του 8,5%. Αυτό δηλώνουν. Και κατά τα άλλα, η αγωνία φαίνεται ότι αυξάνεται, θερμαίνεται η ατμόσφαιρα. Ωραία. Έξω τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου βλέπω τον κύριο τηλέμαχο Χιτήρη μαζί με τον Γιώργο τον Βαρεμένο. Έχει από 15 που είχε, ενώ το κυβερνό Σοσιαλιστικό Κόμμα πέφτει στις 21, έναντι των 27 που είχε μέχρι τώρα. Και από τη Μανδρίτη να πάμε στα Γιάννενα. Σου πάει. Κοινότητα Βαταβάλων. ΠΑΣΟΚ 36, Νέα Δημοκρατία 23, 6 Πολιτική Άνοιξη, 3 ΚΚΕ και 1
ως συνασπισμός. Παρακαλώ για λόγους ιδεολογικούς να πούμε ότι αυτά είναι τα ανεπίσημα αποτελέσματα τα οποία σας δίνουμε. Δεν έχουν καμία, δηλαδή δεν είναι τα επίσημα του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνονται μέσω της ΔΕΛΤΑ Πληροφορικής. Είναι τα ανεπίσημα αποτελέσματα τα οποία σας δίνουμε μέσω του δικού μας του δικτύου, του δικτύου του Αντένα. Η επόμενη κάρτα είναι. Θέλετε το συγκριτικό μήπως? Παρακαλώ, θα ήθελα ναι, για τα Γιάννα, ναι. Ναι, 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 ναι. Για το συγκεκριμένο συγκεκριμένη κοινότητα. Στις προηγούμενες εκλογές, ΠΑΣΟΚ 37, Νέα Δημοκρατία 27, Πολιτική Άνοιξη 0, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 0, Συνασπισμός 3. Μάλιστα. Στην επόμενη κάρτα. Κοινότητα Καρδοσίου, όπου το ΠΑΣΟΚ παίρνει 24 κουκιά, η Νέα Δημοκρατία 29, η Πολιτική Άνοιξη 12. Το ΚΚΕ, σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα τουλάχιστον, δεν βρήκε ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη και ο συνασπισμός 3. Και στη Φθιώτιδα, κοινότητα Βασιλικού. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, εδώ στήθος-στήθος, 62 το κυβερνών κόμμα, 61 εξωματική αντιπολίτευση, 6 πολιτική άνοιξη, 8 το ΚΚΕ, ο συνασπισμός... Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ιωνική Τράπεζα από το 1839. Δει την απογοήτευσή της. Η κυβέρνηση της δεξιάς δεν έχει ακόμη κυβερνήσει, η φθορά της εξουσίας δεν έχει ακόμη αφήσει ίχνη. Σημαντικό πολιτικό τεστ για την κυβέρνηση, υπόθεση επιβίωσης για τις πιο πολλές από τις 16 λίστες που ζητούν την ψήφο των 48,5 εκατομμυρίων Ιταλών εκλογέων. Pensa che cambia qualcosa per il governo Berlusconi con queste elezioni per l'Europarlamento? Ma in linea di fondo no, però sicuramente a seconda di quelli che saranno i risultati potranno mutare gli equilibri interni al nuovo governo. Cos'è per i giovani italiani questa Europa unita o cosa sarà? Cos'è per i giovani italiani? Innanzitutto, a mia opinione, io ho vissuto diversi anni appunto in Europa, a Bruxelles, e ho notato che in quanto giovane conosciamo poco dell'Europa. È essenziale informare molto di più i giovani su quello che l'Europa è, ma soprattutto su quello che l'Europa può fare. Come la trova questa posizione dell'Europa, quella posizione di preoccupazione per quel che riguarda il nuovo governo italiano? Ma sono, come giustamente anche il presidente americano Clinton ha detto, che non c'è nessuna preoccupazione, penso che anch'io non ci sia... 87 οι έδρες στη διάθεση των Ιταλών ψηφοφόρων, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις για το αύριο της Ευρώπης στα περισσότερα κόμματα, που όμως επιμένουν ότι το αύριο είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Για το Star Channel από τη Ρώμη, Βίκη Μαρκάκη. Με διαφορά στήθους θα κριθεί η αναμέτρηση για τις ευρωεκλογές στη Γερμανία. Μαζικά προσήλθαν στις κάλπες και οι Έλληνες μετανάστες, πολλοί από τους οποίους προτίμησαν να ψηφίσουν γερμανικά κόμματα. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής μας Παντελής Βαλασόπουλος μας στέλνει μέσω δορυφόρου τις τελευταίες πληροφορίες. Μια πολύ καλή δημοσκόπηση εν ώψη των εθνικών εκλογών του Οκτώβρη θεωρούνται εδώ στη Γερμανία οι σημερινές εκλογικές μάχες. Η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει το 62%, ποσοστό που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι σοσιαλδημοκράτες προηγούνται ελαφρά των χριστιανοδημοκρατών. Για πρώτη φορά όμως σήμερα ψήφισαν γερμανικά κόμματα και οι πολίτες κρατών της Ένωσης που ζουν εδώ. Ανάμεσά τους με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής και 8.500 Έλληνες. Χθες όμως εδώ στην Γερμανία 50.000 συμπατριώτες μας έδωσαν την ψήφο τους σε ελληνικά κόμματα. Το Σταρ βρέθηκε στο εκλογικό τμήμα του Βερολίνου, ένα από τα 93 που στήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ρωτήσαμε κάποιους από αυτούς γιατί επέλεξαν να ψηφίσουν ελληνικό κόμμα. Η έκπληξη ήρθε από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου, κύριο Μιλτιάδη Τερζόπουλο. Εγώ, όσο παράξενο και φαίνεται, θα ψηφίσω γερμανικό κόμμα. Νομίζω ότι τα ελληνικά κόμματα περιπέζουν την ομογένεια της Γερμανίας. Είμαι από τις Σέρες, από το χωριό Χριστός, και θα ήθελα να πω πως είναι μόνο μια υποχρέωση του Έλληνα πολίτη, τίποτα παραπάνω. Γιατί αποφάσισες να ψηφίσεις ελληνικό κόμμα και όχι γερμανικό, εφόσον ζεις εδώ στην Ελλάδα? Γιατί είμαι Έλληνας. Η Ελλάδα να ξαναστρέψει την προσοχή της στο δυναμικό που έχει στο εξωτερικό και στους μετανάστες της. Είναι σημαντικό ότι ένας μεγάλος αριθμός ψηφίζει. Ένας άλλος σημαντικός αριθμός πήγε στην Ελλάδα. Αλλά επίσης για πρώτη φορά ανοίγουμε εκλογικό τμήμα στην Δρέσδη, το μοναδικό εκλογικό τμήμα στην πρώην Ανατολική Γερμανία, για να ψηφίσει και ο ελληνισμός που βρίσκεται εκεί. Για το Star Channel από το Βερολίνο, Παντελής Βαλασόπουλος. Τα πρώτα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη Βρετανία φαίνεται να θέτουν θέμα παραμονής του Τζον Μέιτζορ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. Και τη μερίδα του Λέοντος από τις ευρωβουλευτικές έδρες κερδίζουν οι εργατικοί. Από το Λονδίνο, ανταποκριτής μας Μανώλης Καπετανάκης μεταδίδει. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Βρετανία είναι τυπική διαδικασία.
Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι το Εργατικό Κόμμα θα πάρει την συντριπτική μερίδα του Λέοντος από τις 87 έδρες που δικαιούται η Βρετανία στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Το ερώτημα που δίνει πολιτικό ενδιαφέρον σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι πόσο θα πέσουν οι συντριπτικοί από τις 32 έδρες που είχαν στο τελευταίο Ευρωκοινοβούλιο. Αν πέσουν σε μονοψήφιο αριθμό, τότε είναι σίγουρο ότι η παραμονή του John Major στη Downing Street θα συντομευτεί. Οι προβλέψεις είναι ότι οι εργατικοί θα πάρουν από 55 μέχρι 65 έδρες και οι συντηρητικοί από 9 μέχρι 15 έδρες. Τις υπόλοιπες έδρες θα τις κερδίσουν οι φελέστες δημοκράτες που για πρώτη φορά τώρα θα εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως, πολλά από τα σημερινά δημοσιεύματα στον αθλητικό τύπο προβλέπουν ότι από αύριο θα ξεκινήσουν ενδοκομματικές κινήσεις μέσα στο κυβερνών κόμμα για την ειρηνική ανατροπή του Πρωθυπουργού John Major και ίσως, όπως είπε κάποιος πολιτικός παρατηρητής, οι συντηρητικοί έχουν νέο αρχηγό μέσα στον Ιούλιο πριν από τους εργατικούς. Από το Λονδίνο, Μανώλης Καπετανάκης για το Star Channel. Με μεγάλη πλειοψηφία, οι Αυστριακοί είπαν σήμερα το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ένταξης. Υπέρ της ένταξης της Αυστρίας ψήφισε σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος το 65,5% των Αυστριακών ψηφοφόρων. Υπερεύηκε τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις το αποτέλεσμα του σημερινού δημοψηφίσματος στην Αυστρία για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 65,5% των ψηφοφόρων είπε το μεγάλο ναι για να ενταχθεί η Αυστρία στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου του 1995. Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η συμμετοχή των Αυστριακών στο δημοψήφισμα, αφού το ποσοστό της προσέλευσης έφτασε στο 79%. Στις πρώτες τους δηλώσεις, τα μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού, οι Σοσιαλδημοκράτες και το Λαϊκό Κόμμα, καθώς και το Φιλελεύθερο Φόρουμ, το μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης που τάχθηκαν υπέρ της ένταξης, εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Απογοήτευση ωστόσο επικράτησε στο ακροδεξιό κόμμα, αφού το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί προσωπική ήττα του εθνικιστή ηγέτη του Γερν Χάιντερ. Απογοητευμένοι και οι πράσινοι που είχαν ταχθεί εναντίον της ένταξης. Αντίθετα, οι ευρωεκλογές δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την αμερικανική κοινή γνώμη. Και για μια χώρα σαν τη Γαλλία, που ήταν μία από τις χώρες που ίδρυσαν την Ευρώπη, εφόσον ήδη από το 1957 την Ευρώπη, τον 6 η Γαλλία συμμετείχε στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, στη Γαλλία υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης επί των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος και τα ευρωπαϊκά ζητήματα φαίνονται πολύ περίπλοκα. Εξού και η εποχή. Έδωσα προηγουμένως ορισμένα στοιχεία καθώς αφορά την διάχυση των ψήφων και ανέφερα τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι ψήφοι για τον Ντεβιέ, υπέρ του Ντεβιέ, για την δεξιά, το ίδιο έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος με τον Μπέρναρ Ταπί. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχει έναντι των μεγάλων πολιτικών σχηματισμών μία κάποια αντίδραση. Υπάρχουν οι εθνικές λίστες, κατά αναλογία, σε κάθε κατάλογο υπάρχουν οι γνωστοί υποψήφοι οι οποίοι επιβάλλονται από τους πολιτικούς σχηματισμούς, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στους κομματικούς μηχανισμούς, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν στις εθνικές πολιτικές εκλογές και εκεί βρήκαν κάποιο περιθώριο παιχνιδιού και τα μικρά κόμματα, οι μικροί πολιτικοί σχηματισμοί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες τελευταία. Πριν από 20 περίπου ημέρες εμφανίστηκαν κάποιοι Γάλλοι διανοούμενοι, 20 περίπου, επί των οποίων μετέθηκε επικεφαλής ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί, ο οποίος θέλησε να θέσει στο κέντρο της συζητήσεως για τις ευρωπαϊκές εκλογές η συζήτηση για τη Βοσνία, λέγοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι θα πρέπει να πιστέψουμε ότι το κέντρο της Ευρώπης σήμερα είναι η Βοσνία. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Όχι, δεν πιστεύω ότι το κέντρο της Ευρώπης είναι η Βοσνία. Πιστεύω ότι το επίκεντρο των τύψεών μας είναι η Βοσνία. Εξού και ο θετικός ρόλος, θα έλεγα, της παρεμβάσεως των αδιανομένων. Βεβαίως το θέμα του εμπάργου αποτελεί ένα ζήτημα πολύ συζητημένο. Αυτή η πρωτοβουλία τελικά, όπως γνωρίζουμε, δεν εγνώρισε μεγάλη επιτυχία, δεν βρήκαν πραγματικά μέσα
για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους και να κάνουν μια μεγάλη καμπάνια. Ένα άλλο θέμα, η Σοφία Γιαννακά από Αθήνα, ανησυχεί τους Έλληνες, είναι ότι όλο ένα και περισσότερο μιλάμε για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων και είναι το μεγάλο θέμα της διαφοράς βορρά-νότου. Είστε γενικός γραμματέας. Αν με ακούει η Σοφία Γιαννακά από Αθήνα. Με ακούει η Σοφία. Υπεραμείνεται της κοινωνικής Ευρώπης. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε το. Πιστεύετε, αν αύριο υπάρξει η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, αυτή η Ευρώπη θα είναι η Ευρώπη την οποία οραματιζόμεθα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η έννοια της Ευρώπης πολλών ταχυτήτων είναι μια έννοια την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ σύνεση, πολύ καχυποψία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων να αμφισβητήσει την έννοια της κοινοτικής αλληλεγγύης, το γεγονός ότι υπάρχει ένας κοινός προϋπολογισμός, ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπερανθούμε της έννοιας της κοινότητας. Αυτό το οποίο αρκετοί Γάλλοι σκέπτονται ενδεχομένως είναι ότι σε πιο πολιτικά ζητήματα όπως η άμυνα της Ευρώπης, η εξωτερική πολιτική, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να προωθήσουν αυτά τα ζητήματα νωρίτερα, οπότε γιατί να μην το κάνουν, χωρίς να αφήσουν τις άλλες χώρες να μπλοκάρουν αυτή τη θέλησή τους. Αυτή θα ήταν μία ενδεχομένως αποδεκτή έννοια Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, χωρίς να αμφισβητήσουμε την αλληλεγγύη που είναι στην ψυχή, στην καρδιά της έννοιας Ευρώπης. Ένα τελευταίο ερώτημα μου επιτρέπετε. Κατηγορείται πολύ η Ελλάδα τώρα τελευταία. Η Ελλάδα είχε την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης στο πρώτο εξάμεινο του 1994. Κατά τη γνώμη σας, γιατί ο τύπος επετέθη τόσο έντονα κατά της Ελλάδας, κατά των Ελλήνων πολιτικών? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι υπήρξε καμία επιθετικότητα. Η Γαλλία χαίρεται για το γεγονός ότι συμμετέχει η Ελλάδα στην κοινότητα. Η Ελλάδα ήταν το λίκνο του πολιτισμού μας και η Ελλάδα αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άλλων τρίτων κρατών που βρίσκονται στο νότο ή ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ελληνική προεδρία αποτελεί ένα σημαντικό σημείο, απετέλεσε προεδρία ταλαντούχων σημαντικών πολιτικών, αλλά υπήρξε όντως ως ένα βαθμό και κάποια παρεξήγηση, θα έλεγα, στο βαθμό που οι διαφορές μεταξύ της χώρας σας και χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας αποτέλεσε ένα από τα αμφισβητούμενα σημεία. Ένα τελευταίο στοιχείο πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη σύνδεση με το Παρίσι, ότι το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών που δεν γνωρίζουμε ακόμα, επαναλαμβάνω ότι οι κάλπες στη Γαλλία κλείνουν στις 11 ώρα Ελλάδος, είναι πολύ σημαντικό διότι βάσει αυτού του αποτελέσματος θα κριθεί το μέλλον των πολιτικών αρχηγών της Γαλλίας που είναι υποψήφοι για την διαδοχή του Φρανσουά Μιτεράν στην Προεδρία. Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα γίνουν του χρόνου. Θα είμαστε λοιπόν πάλι μαζί σας στις 11.30 για τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο θα δώσουμε και το κλίμα της προεκλογικής εκστρατείας. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σοφία, αν με ακούς, και θα μείνουμε από το χρόνο στο Unilateral. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γιαννακά, από το Παρίσι. Ακούσαμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας της Κίνησης για την Ευρώπη, η οποία 10% και να έρθει στην πρώτη θέση. Είναι η εποχή που σκάνδαλα, μα σημαντικότερο αυτό του Κοσκοτά, έρχονται στην επιφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ χάνει ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του και συγκεντρώνει ποσοστό 35,95%. Ο συνασπισμός ενιαίο φτάνει στο 14,32%. Σε εκείνες τις εκλογές δεν έχει εμφανιστεί ακόμη η πολιτική άνοιξη, ενώ ποσοστό 1,36% συγκεντρώνει η Δημοκρατική Ανανέωση. Λίγους μήνες αργότερα, στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου του 1990, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 46,88% και γίνεται η νέα κυβέρνηση της χώρας. Τη χωρίζουν 8 ποσοστιαίες μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 38,62%. Ο συνασπισμός ενιαίος και πάλι σε αυτές τις εκλογές, σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 89, χάνει περίπου 4 μονάδες και συγκεντρώνει ποσοστό 10,28%. Και σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εντάσσεται στον ενιαίο συνασπισμό. Η εξέλιξη όμως στην πολιτική. Αν πάει να δουν τις αναρτημένους καταλόγους προκειμένου να διαπιστώσουν πού ψηφίζουν, αντιμετωπίστηκαν σχεδόν όλα πλην ολίγων περιπτώσεων. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι θεωρούμε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν κατά τον ιδανικότερο τρόπο, χωρίς
κανένας. 1 μέχρι και σήμερα για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ευρωβουλή. Ολόκληρο το κράτος θεωρείται μια ενιαία εκλογική περιφέρεια και οι έδρες των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στην εκλογή, ανάλογα με το συνολικό αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων που θα λάβουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Η κατανομή των εδρών γίνεται αφού αθρηστούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλης της χώρας και το σύνολο διαιρεθεί δια του αριθμού των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, δηλαδή του 25. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης μας δίνει το εκλογικό μέτρο, το οποίο σε ποσοστό είναι 4%. Κάθε κόμμα λοιπόν παίρνει τόσες έδρες όσες φορές έχει πάρει το εκλογικό μέτρο. Οι αδιάθετες έδρες μοιράζονται στα κόμματα βάσει των μεγαλύτερων υπολείπων. Στο εκλογικό σύστημα που μέχρι και σήμερα παραμένει σταθερό, έχουν προστεθεί και νέα στοιχεία που προέκυψαν είτε από τις αλλαγές που ψήφισαν συνολικά οι χώρες μέλη στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε από τις αλλαγές που επέφερε η ελληνική κυβέρνηση με τον εκλογικό νόμο. Η πρώτη αλλαγή αφορά ουσιαστικά την Ελλάδα και είναι το όριο συμμετοχής κάθε κόμματος στην Ευρωβουλή, κάτι που σε άλλες χώρες της Ένωσης ισχύει και από προηγούμενες εκλογές. Το όριο συμμετοχής είναι 3%, όπως ακριβώς ίσχυε και στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα κόμμα δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον 200.000 ψήφους πανελλαδικά, τότε δεν μπορεί να εκλέξει ευρωβουλευτή. Ένα νέο στοιχείο που ισχύει για πρώτη φορά στη χώρα μας είναι και το δικαίωμα των ετεροδημοτών να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους, όπως ισχύει και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός όμως από αυτά τα στοιχεία που αφορούν μόνο τη χώρα μας, οι χώρες μέλη στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισαν αλλαγές που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Σύμφωνα με την συνθήκη του Μάστριχτ, οι ευρωεκλογές γίνονται για τους πολίτες της Ένωσης. Έτσι, κάθε πολίτης της Ένωσης μπορεί να ψηφίζει στον τόπο κατοικίας του σε οποιαδήποτε χώρα μέλος μένει και ακόμη να βάζει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής επίσης στον τόπο κατοικίας του. Ζητάμε συγγνώμη και την κατανόηση των συνομιλητών και των συναδέλφων στο Ζάπιο. Έχουμε ένα ακόμη κύκλωμα το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε. Με τη Βόνη, με τον Νίκο Χιλά. Νίκο, καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα. Σας ακούμε πολύ ανεπαίσθητα από εδώ, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε, ελπίζω να μας ακούτε καλά. Ακούμε πάρα πολύ καλά. Α, θαυμάσια. Εκλογικά αποτελέσματα εδώ στη Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οι κάλπες θα κλείσουν σε 5 περίπου λεφτά. Προγνώσεις υπάρχουν αρκετές. Προγνώσεις που δίνουν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ένα προβάδισμα σε αναπνοή, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να στραφούμε στην σημασία των εκλογών, των ευρωεκλογών εδώ στη Γερμανία και αργότερα στην επόμενη σύνδεση θα μπούμε στο θέμα των αποτελεσμάτων. Προτού πάμε όμως στη Γερμανία, ας πεταχτούμε για μια στιγμή στις Βρυξέλλες. Πριν από 10 χρόνια, ο Ζακ Τελόρ, όταν ανέλαβε την Προεδρία της Κομισιόν, είχε πει ότι το όνειρό του είναι να δημιουργήσει το κοινό ευρωπαϊκό χωριό. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, ο Ζακ Τελόρ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα είδος ούπο, δηλαδή ένα απροσδιόριστο πολιτικό αντικείμενο. Κυρία Μαθιοπούλου, εδώ στη Γερμανία υπάρχει μια όμοια απεσιοδοξία. Πιστεύω, κύριε Χιλά, ότι ο ενθουσιασμός για την ευρωπαϊκή ιδέα μετά τη γερμανική ενοποίηση και μετά την πτώση του ψυχρού πολέμου έχει αρχίσει να υποχωρεί. Αυτό αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, παραδείγματος χάρη, η γραφειοκρατία των Βρυξελών στα μάτια των Γερμανών παρουσιάζεται ογκώδης. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρκετές αρμοδιότητες. Τρίτον, εμφανίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες της Ενώσεως γενικά, νομίζω, μία ευρωκούραση, ευρωκόπωση, όπως θα το αποκαλούσα. Και αυτά τα δεδομένα προκαλούν ειδικά για τη Γερμανία, στους άλλους παρτενέρ, μάλλον ανησυχίες. Δηλαδή η Γερμανία, η Βόνη και το Παρίσι ήταν το μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εδώ και μπρος, ποιοι θα είναι το μοτέρ, ποιος θα καθορίζει την στρατηγική για την ευρωπαϊκή ενοποίηση στα θέματα τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα αμυντικά. Και ταυτόχρονα
Βεβαίως βλέπουμε και τάσεις, ρεύσεις εθνικιστικές σε όλη την Ευρώπη. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ιταλία σήμερα. Και αν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, ξαφνικά θα βρεθούμε πίσω στον 19ο αιώνα με όλη την προβληματική των εθνικών ζητημάτων τα οποία γνωρίζουμε. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και ελπίδες. Δηλαδή πιστεύω ότι οι Γερμανοί ψηφοφόροι σήμερα που πήγαν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές ξέρουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό ξέρει ότι τα σύγχρονα προβλήματα, τα καυτά σύγχρονα προβλήματα όπως η ανεργία, όπως τα οικολογικά θέματα, όπως η εγκληματικότητα ή τα θέματα μετανάστευσης των ξένων, ότι όλα αυτά τα θέματα μόνο μέσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορούν να λυθούν. Και αν θέλετε, ξέρουν και πολλοί Γερμανοί ότι η Ανατολική Ευρώπη μπορεί να βοηθηθεί μόνο από μια ισχυρή, ανανεωμένη και ενωμένη Δυτική Ευρώπη. Ήταν φυσικά δικό μου λάθος στην αρχή, μέσα στην αναπουμπούλα της σύνδεσης που δεν σας συνέστησα τους προσκεκλημένους μου, την κυρία Μαργαρίτα Μαθιοπούλου, καθηγήτρια των πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Braunschweig, και τον κύριο Ρόλαντ Μεϊνάρδους, ο οποίος είναι υπεύθυνος της ελληνικής εκπομπής στην Deutsche Welle. Η κυρία Μαθιοπούλου αναφέρθηκε στο γεγονός της έξαρσης του νεοναζισμού εδώ στη Γερμανία. Οι ευρωεκλογές παίζουν ένα, ας πούμε, εξερεμιστικό, έναν εκπολιτιστικό ρόλο εναντίον αυτού του κύματος. Κοιτάξτε, θέλω να πω δύο λόγια για τη σημασία αυτών των εκλογών και να απαντήσω στα πλαίσια αυτής της απάντησης και σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Οι ευρωεκλογές είναι εκλογές για την Ευρώπη και η Ευρώπη αντιτίθεται στον μικροεθνικισμό των Ρεπουμπλικάνων στην Γερμανία, αυτών δηλαδή των σοβινιστών ή των φασιστών, αν θέλετε. Επομένως, η ψήφος για την Ευρώπη είναι η ψήφος για ένα ευρωπαϊκό και αντιεθνικό μέλλον, αν θέλετε, έτσι. Και οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε δεν έκλεισαν ακόμα αυτές τις στιγμές που μιλάμε εδώ, κλείνουν οι κάλπες στη Γερμανία. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι τα αποτελέσματα, και χαίρομαι γι' αυτό, είμαι ενθουσιασμένος, είναι μια σφαλιάρα για τους εθνικιστές, τουλάχιστον στη Γερμανία. Οι πρώτες μας ενδείξεις από την Ανατολική Γερμανία, όπου έγιναν και δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, είναι ότι πέφτουν καθαρά πάνω κάτω από το 5% οι Ρεπουμπλικάνοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα από τη Γερμανία. Ας δούμε και τις άλλες χώρες συμπορία. Ας ελπίσουμε ότι οι εθνικιστές και οι σοβινιστές δεν θα νικήσουν αυτές τις εκλογές. Ναι. Τι ακριβώς περιμένουν οι Γερμανοί από τις ευρωεκλογές? Μια δημοσκόπηση που έγινε τελευταία αναφέρει ότι γύρω στα 70% των Γερμανών επικροτεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως υπάρχει μια απόκρουση της νομισματικής ένωσης. Εσείς νομίζετε ότι ο γερμανικός πληθυσμός σε ένα επόμενο στάδιο θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί την κατάργηση του Μάρκου και τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος? Να σας πω, υπάρχει το κλισέ που διαδίδεται ότι οι Γερμανοί κάποτε ήταν οι πολύ φανατικοί ευρωπαϊστές και ότι σήμερα έχουν μετά την γερμανική ενοποίηση συγκεντρωθεί πιο πολλά στα γερμανικά συμφέροντα, σκέφτονται πρώτα τη Γερμανία, υπάρχει και αυτό το σλόγγαν Deutschland zuerst, αλλά υπάρχουν βέβαια και τέτοια σλόγγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αλλά αυτός ο φόβος, ο οποίος νομίζω επικρατεί περισσότερο στους άλλους Ευρωπαίους, ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή Bundesbank, ένα πολύ ισχυρό νόμισμα, το Μάρκο, αυτοί οι φόβοι νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν, γιατί η Γερμανία η ίδια και η Γερμανία έχουν καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι μεγάλο του συμφέρον. 80%
της εμπορικής εξαγωγής πηγαίνει στις ευρωπαϊκές, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν μ' ακούει ο Νίκος Ιφυλάς, θα έχουμε πρόβλημα με το κύκλο μας σε λίγο. Κλείνουμε από βόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νίκο και τους καλεσμένους του. Θα γυρίσουμε και πάλι στο Ζάπιο, όπου έχουμε αφήσει σε κρεμότητα. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε για δεύτερη φορά να κόψουμε με ελαφρώς ή βαρέως άκοψο τρόπο. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο Ζάπιο, όπου η συζήτηση με βάση τις εκτιμήσεις. Το Πασόκ ήταν στο 52,7% και τώρα βρίσκεται 7 μονάδες κάτω, στο 45,1%. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 37,5% και βρίσκεται στο 31,6%, δηλαδή περίπου 6 μονάδες κάτω. Η Πολιτική Άνοιξη ήταν στο 4,1%, βρίσκεται στο 8,9%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στο 3,2% και βρίσκεται στο 4,4%. Και ο Συνασπισμός ήταν στο 2% και βρίσκεται περίπου στο 4%, στο 3,9%. Έχουμε περιθώριο διόρθωσης στις κάρτες μας για να περιλάβουμε τη δημοκρατική ανανέωση, ή δεν είχε προβλεφθεί από την πολιτική? Δεν νομίζω ότι οι κάρτες είναι έτοιμες από το μηχανογραφικό του ΜΕΓΑ, το οποίο όπως βλέπετε έχει κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι όλοι του μηχανογραφικού δούλεψαν σκληρά για να έχουν και τα συγκριτικά αποτελέσματα. Να ορίστε. Δεν έχουμε επομένως δυνατότητα να βλέπουμε. 1.645.000 πήγαν στην τηλεοπτική κάλυψη, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου είχε δαπανίσει 3.281.115.000. Νέα Δημοκρατία, 478.328.000 ευρωεκλογές. Από το ποσό αυτό, 346.310.000 πήγαν στην τηλεοπτική κάλυψη, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου είχε δαπανίσει 3.415.021.000. Πολιτική Άνοιξη, 167.085.000 ευρωεκλογές. Από το ποσό αυτό, 156.421.000 πήγαν στην τηλεοπτική κάλυψη, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου είχε δαπανίσει 428.281.000. Συνασπισμός, 102.585.000 ευρωεκλογές. Από το ποσό αυτό, 85.750.000 πήγαν στην τηλεοπτική κάλυψη, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου είχε δαπανίσει 111.607.000. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 85.115.000 ευρωεκλογές. Από το ποσό αυτό, 84.820.000 πήγαν στην τηλεοπτική κάλυψη, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου είχε δαπανίσει 30.351.000. Το κατά πόσο υπεύθυνοι χειρίζονται με διαφάνεια τα κονδύλια που δαπανώνται για την πολιτική διαφήμιση είναι μάλλον δύσκολο να εξακριβωθεί. Ένα όμως ακόμη σοβαρό πρόβλημα είναι τα όρια που πρέπει να χαραχθούν για την προστασία του ψηφοφόρου. Με πρωτοβουλία της ΕΔΕ θεσπίστηκε ο δεοντολογικός κώδικας της πολιτικής διαφήμισης. Ο κώδικας αναφέρεται στον πολιτικό λόγο που πρέπει να είναι ηθικός, εθνικός, έντιμος, νόμιμος και προπάντων να μην εκμεταλλεύεται την άγνοια, την απειρία, τους φόβους και την ευπιστία των αποδεκτών του. Το κατά πόσο τηρήθηκαν οι εν λόγω αρχές από όσους επιχείρησαν σε αυτές τις εκλογές να μας πείσουν για την ψήφο μας, ας το κρίνει ο καθένας μόνος του. Να επιστρέψω. Τι λέει αυτό, βέβαια. Και επικίνδυνο. Κάτι λέει αυτό. Και υπάρχει και έλλειψη ενημέρωσης. Και αυτό επίσης είναι γεγονός. Η ευθύνη ανήκει σε όλους, ίσως περισσότερο όμως στα κόμματα αυτά καθ' αυτά. Να σας ρωτήσω όμως. Τώρα, εμείς βγάλαμε και κάποια φυλάδια. Βεβαίως τα βγάλατε. Τα είχατε κι εσείς και τα διαβάζετε. Βεβαίως. Όμως, κύριε Κωστόπουλε, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας υφέρπον αντιευρωπαϊσμός, θα έλεγα. Υπάρχει δυσφορία έντονη και στη χώρα μας για την Ευρώπη, για τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το Μάστριχτ. Αντιευρωπαϊσμός ή αντιμάστριχισμός, δηλαδή. Όπως θέλετε, πέστε. Είμαστε Ευρωπαίοι, δηλαδή. Όπως θέλετε, πέστε. Αφού είμαστε Ευρώπη, θα πάρουμε τη γεωγραφία, τώρα πάρουμε την Ελλάδα, την πάμε στη Λατινική Αμερική, είμαστε Ευρώπη. Κύριε Κωστόπουλε, να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Φιλοδοξία του ΚΚΕ ήταν να καρποθεί αυτές τις ψήφους δυσφορίας, δυσαρέσκειας, διαμαρτυρίας. Μπήκε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος στο στούντιο και διελύθησαν τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε κάποιες κάρτες αποτελεσμάτων προκειμένου να καθίσουμε στις καρέκλες μας και έχουμε να τακτοποιηθούμε ενώ εσείς θα ενημερώνεστε. Έχουμε την περιφέρεια Θεσπρωτείας στο 23 εκλογικό τμήμα της κοινότητας Κριόβρησης. Ψηφίσαντε 176, έγκυρα ψηφοδέλτια 175, Έλαβων, Πασόκ 84 ψήφους, Νέα Δημοκρατία 59, Πολιτική Άνοιξη 13, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6, Συνασπισμός 1 ψήφο, τα λοιπά κόμματα 12 ψήφους. Στην εκλογική περιφέρεια Φθιώτιδος, το 74 εκλογικό τμήμα, Δήμος Καμένων Βούρλων, ψήφισαν 81, έγκυρα ψηφοδέλτια 81.
Νέα Δημοκρατία 39, Πασόκ 31, Πολιτική Άνοιξη 5, Συνασπισμός 2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καμία ψήφο και λοιπά κόμματα εξαιρείς. Εκλογική περιφέρεια Πρεβέζη, στο 12ο εκλογικό τμήμα του Δήμου Πρεβέζας ψηφίσαντες 105, έγκυρα ψηφοδέλτια 94, Ελλαβών Πασόκ 31 ψήφους, Νέα Δημοκρατία 19, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 18, Συνασπισμός 12, Πολιτική Άνοιξη 3, τα λοιπά κόμματα 11 ψήφους. Έχουμε άλλη κάρτα. 2. Η πολιτική άνοιξη από το 3,6 των εθνικών εκλογών είναι στο 8,2. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 4,6 των εθνικών εκλογών είναι στο 6,4 και ο Συνασπισμός από το 2,4 των εθνικών εκλογών είναι στο 4,8. Είδαμε λοιπόν συγκεντρωτικά, συγκριτικά με τα εθνικά σε 34 εκλογικά τμήματα. Και με την ελπίδα ότι λίγο αργότερα θα έχουμε κάποιο αναλυτικό αποτέλεσμα για τη δημοκρατική ανανέωση. Ήδη ο κ. Νικολακόπουλος ετοιμάζει να μας δώσει περισσότερο. Βλέπουμε ότι τα λοιπά είναι αρκετά αυξημένα. Άλλαξε εντωμεταξύ η σύνθεση του πάνελ μας. Να καλωσορίσουμε τον Νέα. Το δημοκρατικό όραμα τραυματίζεται από την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ενώ η κοινή άσκηση της εξουσίας δυναμητίζεται από τις έντονες διαφωνίες σε θέματα εξωτερικής κυρίως πολιτικής, με κραυγαλαίο παράδειγμα το αδιέξοδα στη Βοσνία. Και ο πολίτης της Ευρώπης, στο όνομα του οποίου σχεδιάζονται όλα αυτά, φαίνεται να διαφορεί. Η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης σημαδεύει την μεταπολεμική ιστορία της Γυραιάς Υπήρου. Από τους πρώτους οραματιστές και την Ευρώπη των 6 μέχρι την εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καταγραφούν μεγάλες επιτυχίες αλλά και αναπάντητα ερωτηματικά για την πορεία της ολοκλήρωσης. Η ιδέα για μια ενωμένη Ευρώπη γεννάται μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι χώρες της Γυραιάς Υπήρου βρέθηκαν τότε μπροστά στη δίπλη ανάγκη να ανοικοδομήσουν ό,τι είχε καταστραφεί και να αναζωογονήσουν την εθνική οικονομική του ζωή. Στις 8 Μαΐου του 1998 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ βάζει τα θεμέλια για τους μελλοντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν, κινούμενος από το φόβο αναβίωσης του γερμανικού εθνικισμού, προτείνει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, που υλοποιείται με την υπογραφή της Συνθήκης του Παρισιού το 1951. Έξι κράτη θα βάλουν τα θεμέλια. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ιταλία, οι κάτω χώρες και το Λουξεμβούργο. Στις 25 Μαρτίου 1957, σε πανηγυρική συνεδρίαση στο Καπιτόλιο της Ρώμης, υπογράφονται οι ιδρυτικές συνθήκες για την ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Τότε γεννιέται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά το Μάρτιο του 1958 συνέρχονται στο Στρασβούργο οι 142 βουλευτές του. Την πρωτοχρονιά του 1973 η Ευρώπη των 6 γίνεται Ευρώπη των 9, με την είσοδο της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Τον Ιούνιο του 1979 οι πρώτες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία είναι γεγονός. Την 1η Ιανουαρίου του 1981 ο τότε πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει το κείμενο της ένταξης και η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ. 5 χρόνια αργότερα έρχονται να προσθεθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι φτάνουμε στην Ευρώπη των 12. Το 1986 οι κυβερνήσεις των 12 υπογράφουν την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη με την οποία δεσμεύονται να δημιουργήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1992 μια πραγματικά ενοποιημένη αγορά που διακινούνται ελεύθερα πρόσωπα, κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες. Το Δεκέμβριο του 1989 θέτονται οι βάσεις για την νομισματική και οικονομική ένωση που δύο χρόνια αργότερα θα πάρουν σάρκα και οστά με τη συνθήκη του Μάστριχτ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι, να δούμε το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ είναι του συναδέλφου Γιάννη Μακρυγιάννη. Κλίμα αναμονής επικρατεί εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου κορυφαία στελέχη του τμήματος παρακολουθούν με ιδιαίτερο προβληματισμό την μετάδοση των προβλέψεων από τα τηλεοπτικά κανάλια για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κοινή διαπίστωση πλέον εδώ μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι ότι τελικά οι ψηφοφόροι, οι αναποφάσιστοι, επέλεξαν τα μικρά κόμματα. Κορυφαία στελέχη του τμήματος προβλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πιάσει τελικά ένα ποσοστό γύρω στο 41-41,5% με διαφορά 5 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία, διαφορά στην οποία επιμένουν. Ακόμη βλέπουν την πολιτική άνοιξη γύρω στο 8% και τα κόμματα της αριστεράς γύρω στο 5% με μικρό προβάδισμα στο ΚΚΕ. Το περίεργο θα είναι ότι για πρώτη φορά το δεύτερο κόμμα θα πέσει αισθητά.
έτσι εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί γύρω στο 36%. Και βέβαια αυτό θα το εισπράξουν τα μικρά κόμματα ως συνηθίζεται. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Με βάση αυτή την πτώση της Νέας Δημοκρατίας αλλά κυρίως του ΠΑΣΟΚ από το 47% βλέπετε να διασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα? Δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση νομίζω η πολιτική σταθερότητα, ούτε καν η κομματική σταθερότητα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Εύερτ θα είναι νομιμοποιημένος την επόμενη μέρα, εάν δεν πάρει μικρό ποσοστό να ραπορτώσει στον κύριο Μητσοτάκη και να προχωρήσει σε δική του ενδυνάμωση μέσα στον χώρο του, αλλά και το αντίστροφο. Ότι βγήκε ενισχυμένος και τα σήμερα πάλι νομιμοποιείται. Έτσι πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιες μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, κάποια σχόλια, κάποιες κριτικές θα ακουστούν, αλλά όχι όμως αναμόρφωση ή αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Και από τη Χαριλάου Τρικούπη, επιστροφή στο Ζάπιο Μέγαρο και τη Μιρέλα Καλωστήπη. Μιρέλα. Γεια σας και πάλι από το στούντιο του Στάρ στο Ζάπιο. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον κύριο Σίφη Κοτσαντή, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, και ακόμη τον κύριο. Τις προηγούμενες μέρες οδηγούσαν περίπου στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν και ακόμα είναι νωρίς κανένας για να κάνει τελικές προβλέψεις, είμαστε αισιόδοξοι, αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία τα αποτελέσματα και πεπισμένοι ότι σε καμία περίπτωση, αντιθέτως θα έλεγα, δεν απειλείται η πολιτική σταθερότητα. Μέχρι που ακούσαμε το αποτέλεσμα, όλοι εδώ ακούγαμε για προβλέψεις από 42 και πάνω της 100. Είδαμε ένα 40,5 στην καλύτερη περίπτωση. Αισιοδοξείτε ότι θα είναι οι αρχικές προβλέψεις που κάνατε εσείς, δηλαδή πάνω από 40%. Νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για τελικό ποσοστό και θα αποφύγω αυτό το πειρασμό. Ωστόσο πιστεύω ότι το 40,5 είναι ένας στόχος που εύκολα μπορούμε να τον ξεπεράσουμε και ταυτόχρονα να υπενθυμίσω ότι ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές είχε πάρει ποσοστό πάνω από 41%. Μου λέγατε πριν, όταν δεν είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα, για την διαρροή των ψηφοφόρων σας. Θέλετε να το επαναλάβετε? Πού πήγανε κατά τη γνώμη σας δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και πού της Νέας Δημοκρατίας? Από μια πρώτη ανάγνωση νομίζω ότι η διαρροή κυρίως είναι προς το δύο κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς, το Συνασπισμό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι κάτι που φαίνεται με μια πρώτη πρόχειρη ματιά στα υπάρχοντα ποσοστά. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την Παιανία. Όχι, Γιάννα Παλή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε και τον Στέφανο Μανίκα, το μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Θα περάσουμε σε κάποιες κάρτες εκλογικών αποτελεσμάτων και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εδώ με τους πολιτικούς και τους μη πολιτικούς, μη κομματικούς θα έλεγα μάλλον, προσκεκλημένους μας. Déjà voté deux fois, comme aux Pays-Bas, ce n'est pas la même chose que des pays où on n'a pas encore voté. Mais l'abstentionnisme est un sujet de réflexion pour tout le monde. Mais c'est un bon bilan. Vous savez, réussir. L'élargissement, ce n'était pas une tâche aisée. Nous avons beaucoup aidé M. Pangalos, qui a été le président et le maître d'œuvre, mais c'était une tâche très difficile à accomplir dans les délais qui nous avaient été fixés. Donc rien que cela servirait à justifier la présidence grecque. Mais dans les autres conseils, on a aussi travaillé. Et vous verrez à Corfou que... En ce qui concerne le livre blanc, là aussi, beaucoup de travail a été fait. Il reste maintenant au chef d'État et de gouvernement à fixer des orientations qui représentent un pas en avant par rapport à ce qu'ils avaient décidé à Bruxelles, c'est-à-dire d'accepter le livre blanc dans ses grandes orientations générales. C'est à la Grèce de décider de son sort, de la manière dont elle pourra s'intégrer pleinement à la nouvelle donne économique européenne et aussi... en raison des mutations fantastiques à la nouvelle donne mondiale. Donc c'est un choix que les Grecs doivent faire. Ils peuvent continuer à vivre comme ils le font, ou bien ils peuvent avoir des ambitions plus grandes. Et s'ils ont une économie plus vigoureuse, plus créatrice d'emplois, s'ils ont beaucoup de talent pour ça, c'est une nation de commerçants, c'est une nation d'innovateurs, il n'y a aucune raison qu'ils restent à la traîne des autres. Il suffit qu'ils le veuillent. La Grèce, c'est le drapeau de l'Europe au milieu des Balkans, une région qui a été caractérisée historiquement par beaucoup de troubles, et par conséquent, le fait que la construction européenne soit là, que l'Union européenne soit là, grâce à la Grèce, est un facteur très encourageant pour l'avenir, pour la paix dans l'Europe. N'oubliez pas que si
nous voulons élargir l'Europe, c'est pour étendre les valeurs communes, l'héritage que nous avons gagné, que trop de gens oublient. Nous avons la paix entre nous à l'Ouest. Nous avons la sympathie entre les peuples, la reconnaissance mutuelle, la coopération. Je pense que toutes ces valeurs qui nous ont été léguées par les pères du traité de Rome, par les pères de l'Europe, sont valables pour l'ensemble de l'Europe. Et dans le fond, le rêve que l'on peut faire, c'est qu'au début du siècle prochain, tous les pays européens soient dans une situation de paix, de confiance, des uns entre les autres, que les jeunes se connaissent de mieux en mieux et qu'ils bâtissent le continent de la fraternité. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζακ Ντελόρ, ο οποίος αποχωρεί κιόλας τώρα, λίγη θητεία του, ήταν αυτός που μας μίλησε από το Παρίσι. Ένας άλλος διακεκριμένος πολιτικός, ο καγκελάριος της Αυστρίας, ο Φραντς Φρανίσκι, μίλησε επίσης στην Ετένα. Και η Αυστρία, όπως μάθαμε πριν και από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα είναι ένα ακόμη από τα μέλη της διεύρυνσης. Ας ακούσουμε τη συνέντευξη του Φρανίσκι που δόθηκε στον Νίκο Χιλά στη Βιέννη. Herr Bundeskanzler, was steht am kommenden Sonntag auf dem Spiel? Κύριε Καγκελάρη, τι ακριβώς παίζεται τη 12η Ιουνίου, η προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία, όπως ισχυρίζονται μερικοί, ή η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πνεύμα της ισοτιμίας? Προσάρτηση είναι μια κακόβουλη λέξη, επειδή πρόκειται για έννοια που χρησιμοποίησαν οι Ναζί όταν κατέλαβαν το 1938 την Αυστρία. Αν οι εκλογές αποφαθούν υπέρ της ένταξης, θα γίνουμε κανονικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα προσαρτηθούμε από κανένα, ούτε από τη Γερμανία, ούτε από τις Βρυξέλλες. Η Αυστρία, αν θα μπει τελικά στην Ένωση, θα ανήκει στις χώρες που θα πληρώνουν περισσότερα στις Βρυξέλλες από ό,τι θα παίρνουν. Πιστεύετε ότι το αρνητικό αυτό πλεόνασμα θα επιστρέψει στην Αυστρία μέσω της αύξησης των εξαγωγών προς τις χώρες της κοινότητας? Μην ξεχνάτε ότι ήδη σήμερα 70% της οικονομίας μας είναι συνδεδεμένη με εκείνη της κοινότητας. Η ένταξη θα προωθήσει μεν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές, αλλά θα δώσει όθηση και στον εξυγχρονισμό ολόκληρης της οικονομίας μας, που σημαίνει νέα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Μακροπρόθεσμα λοιπόν θα έχουμε επιστροφή ενός μέρους των εισφορών μας προς τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως θα έχουμε μια πιο αποδοτική οικονομία. Η ιδιαιτερότητα της Αυστρίας συνίσταται στη στρατιωτική της ιδιαιτερότητα. Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή η ιδιαιτερότητα στο πλαίσιο μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής κοινότητας, παίρνοντας υπόψη ότι στρατιωτικά μέτρα είναι κάποτε αναγκαία για την επιβολή πολιτικών λύσεων? Η ιδιαιτερότητα έχει για μας όχι μόνο νομικό, αλλά και ηθικό περιεχόμενο. Γι' αυτό δεν θέλω να πω στον αυστριακό πληθυσμό ότι με την ένταξη τερματίζεται και η ουδετερότητα. Εξάλλου, αυτό δεν τέθηκε ως όρος από τις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αναμειχθούμε και στο μέλλον σε πολεμικές συγκρούσεις. Πράγμα όμως που δεν μας εμποδίζει να συμμετέχουμε ενεργά και ισότιμα στην εκπώνηση συστημάτων ασφαλείας εναντίον των εχθρών της ειρήνης. Τι διαγράφεται μελλοντικά στην περίπτωση της ένταξης στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας? Πολλά και καλά πράγματα. Καταρχάς, αν γίνει η ένταξη της Αυστρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλησιάσει γεωγραφικά περισσότερο την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν συνορεύει άμεσα με άλλες χώρες της Ένωσης. Πιστεύω ότι θα υπάρξει βελτίωση στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες και γενικά τόσο στις διμερείς όσο και στις πολυμερείς σχέσεις. Η Ελλάδα είναι παραδοσιακά ένα σημαντικός εταίρος μας στο εμπόριο και σε άλλους τομείς. Με την ένταξη πιστεύω ότι οι σχέσεις μας θα αποκτήσουν μια νέα διάσταση. Και πάλι μια σύνδεση με το εξωτερικό ζωντανή, με το Λάμπη Τσιριγωτάκη από την Ουαλία. Καλησπέρα Λάμπη, από Αθήνα, να μας ακούς. Ένα πρόβλημα με τον ήχο. Τουλάχιστον εμείς δεν ακούμε τώρα το Λάμπη Τσιριγωτάκη. Ας μου το επιβεβαιώσουν, παρακαλώ. Ακουγόμαστε. Τώρα με ακούς, Κώστα? Ακούει ο Λάμπης, αλλά δεν τον ακούμε εμείς. Αν μας ακούς, Λάμπη, λοιπόν, απάντησέ μας. Και θα σου δώσω, όπως είπα, το γεωγραφικό μου στίγμα. Βρίσκομαι στο κλειστό στάδιο του Νιούπορτ στην Ουαλία, όπου έχουν συγκεντρωθεί πριν από λίγο οι κάλπες
με τα ψηφοδέλτια από όλα τα εκλογικά τμήματα στην εκλογική περιφέρεια Γκουέντ. Στις 12 η ώρα, μάλλον στις 9 θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και στις 12 θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, το οποίο είναι γνωστό, προκαθορισμένο. Εκπρόσωπος της περιφέρειας αυτής στο νέο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι η Γκλένις Κίνοκ, η σύζυγος του πρώην αρχηγού των Εργατικών. Και το λέω προκαθορισμένο γιατί η εκλογική αυτή περιφέρεια είναι παραδοσιακό αχτύπητο κάστρο των Εργατικών. Στις τελευταίες εκλογές είχαν πάρει το 64% των ψήφων. Φέτος ήταν γεγραμμένοι 400.000 ψηφοφόροι, ψήφισαν 199.000, ποσοστό 42%, πολύ χαμηλό. Άλλωστε, όπως ξέρεις, η Ευρώπη είναι ένα θέμα που δεν συγκινεί τους Άγγλους, μάλιστα τους φέρει και κάποια απροθυμία να το συζητήσουν. Η Γκλένις Κίνοκ, όπως ξέρουμε, είναι πολιτικοποιημένη σε θέματα φυλετικών διακρίσεων, κοινωνικά θέματα και ελπίζει να, όπως είπε χθες τηλεόραση, να αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο γκρουπ των σοσιαλιστών, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο και αυτό θα βοηθήσει, όχι θα βοηθήσει, θα συντελέσει μάλλον το αποτέλεσμα το αγγλικό, γιατί εδώ έχουμε σύστημα πλειοψηφικό, μονοεδρικό, που ευνοεί τον νικητή σε κάθε περιφέρεια. Ο νικητής τα παίρνει όλα, όπως λένε. Λαμπή, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε εκτιμήσεις των Βρετανών χθες, μια προβολή δηλαδή των εκλογικών αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι το συντηρητικό κόμμα θα υποστεί δεινή ήττα. Επαληθεύεται αυτό, έχεις πηγές? Δεν άκουσα τι είπες. Λέω, είχαμε χθες, ακούσαμε κάποιες εκτιμήσεις από τη βρετανική τηλεόραση που ναι, μιλάει για πολύ βαριά ήττα του συντηρητικού, των Tories. Ναι, κοίταξε, οι συντηρητικοί δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες από τα σημερινά αποτελέσματα. Αυτό που θέλουν είναι να μην πέσουν κάτω από τις 10 έδρες, από μονοψήφιο, να μην πέσουν σε μονοψήφιο αριθμό. Στις τελευταίες εκλογές είχαν 32 έδρες. Εκεί θα κριθεί δηλαδή η τύχη και του Major και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Πάντως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, επειδή υπάρχει άνοδος των Εργατικών που θα χτυπήσει στην Νότια Αγγλία τους φιλελεύθερους δημοκράτες, μπορεί οι συντηρητικοί να πάρουν από 13 μέχρι 15 έδρες, που θα είναι για αυτούς, όπως είπα, ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί δεν έχουν προσδοκίες μεγάλες σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και τον Νίλ Κίνοκ αργότερα, στην επόμενη σύνδεση? Ναι, το ζεύγος Κίνοκ αναμένεται στις 11, όπως λένε, και ελπίζουμε μας έχουν πει ότι θα μας μιλήσουν. Αξίζει να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι και ο Νίλ Κίνοκ θα μετακομίσει στην Ευρώπη. Λέγεται ότι θα είναι ένας από τους δύο Βρετανούς επιτρόπους στο νέο Συμβούλιο της Κομισιόν. Υπάρχει εδώ η άγραφη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων κομμάτων ότι θα στέλνουν κάθε φορά από έναν επίτροπο στην κοινότητα. Φυσικά πρέπει να το εγκρίνει η κυβέρνηση της ημέρας. Αλλά λέγεται ότι στην περίπτωση του Κίνοκ ο Τζον Μέτζορ έχει συμφωνήσει, αντιδρούν ορισμένα στελέχη των συντηρητικών. Πιστεύεται όμως ότι ο Μέτζορ θα το ξεπεράσει και ο Κίνοκ και η γυναίκα του θα συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα στην Ευρώπη. Λάμπη, και μια ακόμη ερώτηση. Σε περίπτωση που πράγματι ο Major υποστεί κάποια ήττα, ίσως και μεγαλύτερη από αυτή που περιέγραψες πριν, υπάρχουν... Δεν ακούω, Κώστα. Λέω, αν με ακούς, σε περίπτωση που είναι πράγματι δεινή ήττα των συντηρητικών, υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες ενδεχομένως να κινδυνεύσουν και ως κυβέρνηση ή απλώς για λόγους ευτυχίας θα μπορούσε να κινήσει και την αδρομή του Major? Ναι. Ναι, ενώ όχι μόνο στο κόμμα αλλά και ως κυβέρνηση. Με συγχωρείς, αλλά δεν ακούω καθόλου. Δεν πειράζει, Λάμπη. Στην επόμενη σύνδεση ελπίζω να έχουμε καλύτερο κύκλωμα ήχου. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, τώρα ακούω καλύτερα, ναι. Ναι, λέω το εξής. Can't hear well from Athens. It's a problem with the sound. Τώρα μ' ακούς μήπως καλύτερα τώρα? Τώρα? Τώρα μήπως με ακούς καλύτερα? Ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Ναι, εννοώ το εξής. Αν οι Tories, οι συντηρητικοί, υποστούν μια σοβαρή ήττα, υπάρχουν ναι, διαδικασίες εντός του συντάγματος και των νόμων ή απλώς θα πρέπει ή να αποχωρήσουν να ζητήσουν νέα ψήφο εμπιστοσύνης για λόγους ευθυξίας? Για να μην κρίνεις πάλι δεν άκουσα, Κώστα. Είναι περιττό, ίσως όταν κάνω μεγάλες ερωτήσεις. Μ' ακούς τώρα, Λάμπη? Λίγο. Θα τα πούμε στην επόμενη σύνδεση με την ελπίδα ότι θα έχουμε καλύτερο κύκλωμα ήχου αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίο. Θα επιστρέψουμε.